Μαργότερα. Γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε στο στούντιο εδώ μαζί μα τον υποψήφιο Περιφερειάρχη, τον uh, κύριο Πατουλή. Ο κύριος κύριο Πατουλή είναι μαζί μα. Κύριε Πατουλή, καλή σα μέρα. Καλή επιτυχία. <coughs> Καλημέρα στην όμορφη παρέα, στην όμορφη οικογένεια εδώ του Σκάι, του Στουντίου και χαίρομαι ιδιαίτερα που φιλοξενούμε σε αυτό. Να είστε καλά, εμεί σα ευχαριστούμε για την παρουσία σα εδώ. Κύριε Πατούλη, καταρχήν η ερώτηση, νομίζω που έρχεται αυτονόητα σε κάποιον είναι μετά από μία πετυχημένη θα έλεγα θητεία που είχατε στο, στο Μαρούσι τα προηγούμενα χρονιά τι σας έκανε να περάσετε και να διεκδικήσετε τη, την περιφέρεια να πάτε στο επόμενο επίπεδο Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η περιφέρεια της Αττικής μετά από αρκετά προβλήματα τα τελευταία 10 χρόνια χρειάζεται να βρει μια περπατησιά η οποία είναι επωφελία των πολιτών και προφανώς να, δημιουργήσει την ανάπτυξη που χρειάζεται για τους πολίτες. Υπό αυτήν την έννοια μετά από 20 χρόνια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση και 30 χρόνια ως γιατρός που έχω θητεύσει θέλω όλη αυτή την εμπειρία, τη γνώση να γίνει μια δύναμη πυρός αλλαγή και επανεκκίνηση των προβλημάτων που εκείπτουν στη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος. Άρα, ναι. ο στόχος είναι η επανεκκίνηση αυτών των ζητημάτων που αφορούν όλους μας στην Αττική που ζούμε. Ζήσαμε και τα, τους τελευταίους μήνες και τον τελευταίο χρόνο Πολλά δεινά. Αλλά πίσω από αυτό δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ότι έχουν φύγει οι νέοι μα, ε, οι νέοι μα έχουν φύγει γιατί δεν υπάρχουν θέσει εργασία και η περιφέρεια έχει άμεση σχέση με αυτέ. Ναι. Ε, τώρα, βέβαια, μιλώντα για, για τα προβλήματα και ιδιαιτέρω για την Αττική, κύριε Πατούλη, τι θα ιεραρχούσατε εσεί ω πρώτο, ποια είναι η απόλυτη. Προτεραιότητά σα αύριο το πρωί, ε, βγαίνετε Περιφερειάρχη και εγκαθίσταστε στο νέο σα πόστο. Τι είναι αυτό το οποίο θα προτάξετε, Καταρχήν, θεωρώ ότι πρέπει να νιώσει ασφάλεια ο ίδιο ο πολίτη, ανεξάρτητα που κατοικεί σε όλη την Αττική. Και αυτή η ασφάλεια δεν προέρχεται μόνο από την εγκληματικότητα, αλλά από την κατάσταση που μπορεί να προκύψει ανα πάσα στιγμή από τι βίε αλλαγέ τη κλιματική αλλαγή. <Συχυ> ε, ζήσαμε αυτέ σε φωτιέ, σε πλημμύρε. Ε, ξέρουμε πολύ Α, καλά. Από περιφέρεια Α, και το δυστύχημα είναι ότι είχαμε νεκρού, κύριε Πατουλά, επιτρέπεται. Ε, ήταν μοιραίο γεγονό, θα έλεγε θλιβερό κανεί, αλλά τραγικό προφανώ. Αλλά θα έλεγε ε, ότι δεν ήταν προετοιμασμένη η μεγαλύτερη αυτοδιοικητική ε, δομή τη χώρα σε κανένα επίπεδο. Και όχι μόνο, και εξαφανισμένη εκείνη που θα έπρεπε να είναι κυβερνήτη. Να Θα, ε, η περιφέρεια δεν είναι απλώ μια διαχείριση απλώ κάποιων χρημάτων που δίνει το κράτο ή η Ευρώπη είναι ένα κρατήδιο που ο Περιφερειάρχης είναι κυβερνήτης και θα πρέπει να είναι ο προστάτης όλων των πολιτών απέναντι σε μια γραφειοκρατική, ένα γραφειοκρατικό κράτος ίσως στις ευκαιρίες που μπορούν να έρθουν και δεν έρχονται αλλά και συγχρόνως στη σωστή προετοιμασία και πρόληψη στα ζητήματα της δημόσιας υγείας, τη mm ασφάλεια, -hmm. της ασφάλειας αλλά καθώς επίσης και των προοπτικών για την ανάπτυξη των δόσεων εργασίας του και Γιατί λοιπόν. θα είστε διαφορετικός εσείς από την α, Περιφερειάρχη, την, την κυρία Δούρου και κάτι άλλο. <Συκλή> Διερωτούνται πάρα πολύ έχει χρήματα η περιφέρεια. Ποιο είναι ο προπολογισμό τη, Η περιφέρεια, ε, όπω είπα, κύριε Κοφάντη, είναι ένα ε, κυβερνείο, ένα κρατήδιο. Το οποίο όμω για να το διαχειριστεί, πρέπει να έχει ώρε πτήσεω μέσα από εμπειρία και γνώση. Να έχει θητεύσει κάτι, να έχει διαχειριστεί. Και ξέρετε, δεν είναι απλώ ένα κομματικό λάφυρο το οποίο παίρνει κάποιο μια σημαία, ροζουλί, πράσινη, οποιαδήποτε άλλο χρώμα. Και απλώ τρέχει για να κατακτήσει μέσα από το κύμα, πάνω στο κύμα, μία θέση εξουσία. Είναι η απόλυτη θέση εξουσία που σχετίζεται το, το μέλλον, αλλά και η μοίρα του καθενός πολίτη που ζει στην Αττική mm -hmm. μας. Γιατί το λέω αυτό. Διότι και τα χρήματα τα οποία διατίθενται μέσα του ΕΣΠΑ, μέσα από τα ΠΕΠ, που λέμε ε, θα πρέπει κανείς να ξέρει να τα απορροφήσει και να τα κάνει έργα τελικά αλλαγή τη ζωής του πολίτη αλλά και πολλά ε, χρηματοδοτικά εργαλεία να mm -hmm. τα διεκδικήσει τα οποία είναι πάρα πολλά δηλαδή, Υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν τα παίρνει η περιφέρεια Προφανώς, ε, πάρα πολλά θα σας έλεγα ότι δυστυχώς δεν είμαστε μόνο η τελευταία περιφέρεια στην Ευρώπη στα τελευταία βαγόνια του τρένου της Ευρώπης και της ανάπτυξης αλλά είμαστε και οι τελευταίοι διεκδικητές των χρημάτων που θα μπορούσε να έχει η περιφέρεια που διψάει για έργα και είναι η Αττική. Και το λέω αυτό διότι ε, η περιφέρεια μα, η περιφέρεια τη Αττική, δεν έχει ούτε καν γραφείο στο κέντρο των Βρυξελών, ώστε να γίνεται διαμορφωτή των πολιτικών, αλλά και εκείνο που λέμε των απορροφήσεων και άλλων συνεργειών. Δεν είναι μόνο το ΕΣΠΑ τα χρήματα τη Ευρώπη. Είναι οι δυνάμει οι οποίε μπορούν να αναπτυχθούν από την περιφέρεια, από του Δήμου, από το επιχειρήν, από ανθρώπου και δυνάμει των τοπικών κοινωνιών, που όλε μαζί να δημιουργήσουν συνέργειε και να φέρουν χρήματα πολλά ναι. για ζητήματα που σχεδιάζουν. Με τον πολιτισμό, τον ανθρωπισμό, την εκπαίδευση, ε, θέσει εργασία οι οποίε δυστυχώ δεν έχουν ούτε τη γνώση ούτε τη διάθεση τα τελευταία χρόνια. Πόσο είναι ο προπολογισμό περιφέρειας για έργα, ε, το, το έχετε προχειρωθεί το νούμερο. Ναι, α... Κοιτάξτε, κατα, καταρχήν να αυτό που θα σα πω είναι ότι έχει, έχουν υπογραφεί κόμματα, 2,3 δις προγραμματικές εκ των οποίων ο προϋπολογισμός είναι της τάξης των 250 εκατομμυρίων αλλά το χειρότερο mm -hmm. είναι ότι γύρω στα 30 εκατομμύρια εκτελούνται έργα της ΙΟΣ μόνο κύριο, μόνο, και μόνο γιατί... 30 εκατομμύρια μόνο. από μόνο. προγραμματικές πόσο δις εκατομμύρια μας είπατε 2,3 25... δις δηλαδή ένα fake news δηλαδή υπογραφές φωτογραφίες θα κάνει αυτό η περιφέρεια και τι περιμένει δηλαδή... Αυτό που περιμένει η προφανά... κυρία Δούρου, προφανά... τι περίμενε. Ναι, χρόνια. γιατί και ναι, τα αδιάθετα χρήματα μετά χάνονται. Ε, ε, δεν δε φταίει η κυρία Δούρου. Φταίει εκείνοι οι οποίοι δεν κατάλαβαν τι ιστορία έχει ο καθένα πριν να λάβει μια θέση. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, όταν. Η εμπειρία την οποία μπορεί να έχει κάποιο ήταν απλώ μια θέση εργασία και όχι μια διαχείριση υπηρεσιών, διαχείριση, σύνθεση, συνεννόηση και αν θέλετε δυνατοτήτων που θα μπορούσε κάποιο να αναπτύξει. Όταν παίρνει μια τόση μεγάλη θέση, ξέρετε, τι μου θυμίζει, είναι σαν να ξέρει κάποιο ποδήλατο και ξαφνικά τον βάζει να πιλωτάρει ένα Boeing. Είναι δυνατό να μπορέσει. Διότι όταν σας είπα, κύριε Κοφάντη, ότι ε, αποφάσισα. Ε, μετά από 20 χρόνια αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό 12 χρόνια ε, σαν δήμαρχος τέσσερα χρόνια, μάλλον συγγνώμη, τέσσερα μισή χρόνια ω πρόεδρο τη ΚΕΔΕ. Τρία mm -hmm. χρόνια ω αντιπρόεδρο των Δήμων και Περιφερειών τη Ευρώπη. Δεν της το το για την εμπειρία. Θέλω δε... να πω ότι yeah. όλα αυτά έχουν μια εμπειρία ώρε πτήσεω, οι οποίε μπορούν ανα πάσα στιγμή να γίνουν το αντικείμενο τη επανεκκίνηση, αλλά κυρίω και στι έκτακτε ανάγκε να μπορεί κάποιο να αντιμετωπίσει με επάρκεια τη σύνθεση και να βρεθεί σε εκείνε τι δυνατότητε mm. ώστε να αλλάξει το ρούν των πραγμάτων. No. Όταν όμω κάποιο δεν έχει διαχειριστεί σχεδόν τίποτα πριν αναλάβει μια τέτοια θέση, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, εμεί κρατάμε ομπρέλα. Όταν υπάρχουν χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη, εμεί απέχουμε. Και προφανώ, όταν υπάρχει ένα επίγον ζήτημα, όπω προέκυψε το μάτι ή η μάνδρα, ναι. είμαστε απώντε, ενώ οι κυβερνώντε, αυτοί οι οποίοι πρέπει να ήταν οι κυβερνώντε τη διαχείριση, ναι. να είναι εκεί μπροστά. Απαντώντα όμω αυτή την κριτική, κυρία Δούρου, απαντωντα ομω αυτη την κριτικη κυρια δουρου αυτο που λέει προ την αντιπολίτευση ή γενικά σε όποιον τη ασκεί κριτική, είναι ότι ε, φταίνει η προηγούμενη σαφέστατα και από την άλλη, οποιαδήποτε συζήτηση. Η οποία κουμπάει ευθύνε δικέ τη είναι μια απλή την βορυχία. Ναι, κοιτάξτε, σε αυτό εγώ θέλω να τη δώσω δίκιο. Και, και επίση θα ήθελα να μου σχολιάσετε το γεγονό ότι η συνυποψήφιά σα, η κυρία Δούρου, κατεβαίνει στι εκλογέ έχοντα τόσε διώξει και για τη μάνδρα και για το μάτι. Και εμπεριστατωμένη. Δεν είναι κάτι απλό. <coughs> Μιλάμε τώρα για ολόκληρα <coughs> πορίσματα που καταδεικνύουν ότι από ένα σημείο και μετά δεν είναι ζήτημα ούτε θεομηνία, ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε τίποτα. Είναι ανεπάρκεια. Ναι, είναι αυτό που σα είπα και λίγο πριν. Είναι σαν έναν οδηγό ο οποίο απέκτησε ε, σήμερα το δίπλωμα οδήγηση και ξαφνικά. Τον βάση να αντιμετωπίσει ένα ακραίο γεγονό το οποίο θα πρέπει να έχει άμεση αντίδραση μέσα από, το, αντανακ, από τα mm. αντανακλαστικά. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχει τη μεγάλη, σημαντικότερη αντίδραση, διότι η εμπειρία θα τη λείπει, οι ώρε πτήσεω. Ε, συγκεκριμένα λοιπόν η απερχόμενη ε, περιφερειάρχη, εγώ πιστεύω ότι είχε καλέ προθέσει, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, διότι αφενό μεν πήρε μια διαλυμένη περιφέρεια από τι προηγούμενε χρονικέ στιγμέ και αντί να κάνει τα μέγιστα για να μπορέσει. Να αλλάξει αυτό το ρουν, τη διέλυσε τελείω. Ναι. Σήμερα δηλαδή η απόφαση τη διοίκηση με τι υπηρεσιακέ, με του υπηρεσιακού παράγοντε γι' αυτό σα είπα, άλλο αποφασίζουν <coughs> και άλλο μπορούν να εκτελέσουν, να εκτελέσουν δεν έχουν γεφυρώσει μεταξύ του. Ναι, δεν, ναι. δεν μιλάνε, δεν υπάρχει, αν θέλετε, το πρώτο που πρέπει να κάνει ένα περιφερειάρχη του αύριο είναι να πάει να διεκδικήσει καταρχήν μελετετέ μέσα από την κυβέρνηση, όπου Σαφέστατα να του δώσει τη δυνατότητα η απορρόφηση των κονδυλίων να σημαίνει γρήγορα πράξει, ενέργειε, λειτουργίε και έργα υποδομή. Υπό αυτή την έννοια, ναι, ναι. θεωρώ ότι σήμερα ο κάθε πολίτη θα πρέπει να σκεφτεί όχι συναισθηματικά, Ουσιαστικά για το μέλλον των το δικών του, για των το παιδιών του. Να πάει αυτοδιοικητικά στην κάλπη, αυτό λέτε. Ακριβώ. Να πάει λέτε. ποιοι είναι οι ικανότεροι, να διαβάσει τι ιστορίε, να δει τις αποτελεσματικότητες ε, τι αποτελεσματικότητες από αυτού, για να μπορέσει να φτιάξει το αύριο. Έχουμε ερωτήματα. Περίμενε, περίμενε. Πριν πάμε.